Μα ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει για αυτά πάντα. Δηλαδή, υπήρχε έδαφος για να καλλιεργεί κάποιος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ψεύτης. Αυτό δεν το πιστεύω. Δηλαδή, περιμένω με αγωνία κάποιος να μου πει ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένω κυριολεκτικά με αγωνία. Τώρα δεν προεκλογεί. Ψέματα εννοείται το ψάρι κρέας. Ότι είναι εννοείται. Ψέματα αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ακόμη και το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, πριν γίνουμε κυβέρνηση, το οποίο κατηγορήθηκε τόσο έντονα, είχε δύο προϋποθέσεις που ήταν απολύτως ρητές τότε. Η μία προϋπόθεση είναι ότι θα βρεθούμε σε μία συμφωνία με τους εταίρους στην περιοχή των δικών μας αιτημάτων, όχι ακριβώς. Αυτό ήταν προϋπόθεση για να προχωρήσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Πρωτού και ανεξάρτητα από την έκβαση της διαπραγμάτευσης. Και δεύτερον, ότι αυτό ήταν πρόγραμμα τετραετίας, όχι επταμήνου. Από τις πρώτες κιόλας μέρες της νέας διακυβέρνησης